Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Ξεκινάμε και σήμερα και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρήστανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, με τον Χρήστο Κιώση στη ρύθμιση του ήχου και όλους εσάς παρέα για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, σήμερα Τρίτη 27 του Αυγούστου. Το καλοκαίρι σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος του, να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Το πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει, η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται, στο μπάσκετ γίνονται πραγματάκια, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και θα τα σχολιάσουμε για τις επόμενες 2 ώρες. Για την πρώτη ώρα, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μέσα από τα μηνύματά σας, γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Ήσασταν σε πολύ καλή κατάσταση, πολύ δυνατή χθες και περιμένουμε να συνεχίσετε το ίδιο και σήμερα. Άλλωστε υπάρχουν πράγματα στην επικαιρότητα, υπάρχουν αισθήματα τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε. Ανοιχτά μέτωπα στο μεταγραφικό, ένα παιχνίδι το οποίο έχει μπροστά της η ομάδα κόντρα στον Νουπουσού Βόλου το ερχόμενο Σάββατο στις 9.30, δηλαδή Χρήστο Κιώση. Καλές 3.30 θα γυρίσουμε πίσω στα σπίτια μας το Σάββατο το βράδυ. Αν δεν μείνουμε στο Βόλο το βράδυ, δεν κάνουμε ένα Βόλος by night, το οποίο μπορεί να γίνει. Και αυτό βέβαια παίζει ρόλο και το αποτέλεσμα που θα φέρει το Σάββατο, Χρήστο μου, για να έχεις και την καλή διάθεση για να κάνεις το Βόλος by night. Σωστό, σωστά. Ο Χρήστος Κιώσης εδώ πέρα επισημαίνει κάτι πολύ σωστό, ότι είτε κερδίσεις είτε χάσεις, η αφορμή για να πιεις υπάρχει. Ελπίζουμε φυσικά να μην μας δώσει κακή αφορμή να πιούμε η ομάδα το ερχόμενο Σάββατο και να πάμε και να γυρίσουμε με καλή διάθεση, να γυρίσουμε κυρίως με το διπλό από την έδρα των Θεσσαλών, το Πανθεσσαλικό στάδιο, πολύ ωραίο γήπεδο. Το επισκεφτήκαμε πέρυσι σε ένα φιλικό που είχε δώσει ο Άρης με τον Ολυμπιακό Βόλου. 0-1 νομίζω με γκολ του Διαμαντόπουλου, του Δημήτρη. Ο οποίος είναι και επίκαιρος στις τελευταίες μέρες, γιατί είναι πιθανή η επιστροφή του στην ομάδα ενώ πλησιάζουμε προς το φινάλε της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου και περιμένουμε φυσικά με μεγάλο ενδιαφέρον τις τελευταίες κινήσεις που θα πραγματοποιήσει ο Άρης. Θα συζητήσουμε και για αυτές. Τι μπορούμε να περιμένουμε σε αυτά τα τελευταία 24 ώρα των μεταγραφών. Υπάρχει βέβαια και η περίοδος των ελεύθερων στη συνέχεια. Ήρθε, δεν μπαίνει. Παίρνει τον καφέ και μπαίνει. Εντάξει. Κλείστε ρε Χρήστα, δεν κάνω. Έλα, εντάξει. Ωραία. Δεν ξέρω τι κάνω. Αυτοί που είναι ψηλοί πρέπει να κατεβάζουν τις καρέκλες. Εμείς που είμαστε κοντοί πρέπει να ανεβάζουμε τις καρέκλες. Γεια σου Χρήσανθε. Γεια σου Νίκο. Τι κάνεις? Δεν μπορώ να πω ότι είμαι καλά, αλλά τέλος πάντων. Αξί, είναι μια δεν απασχολεί μέρα τον κόσμο αυτό. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Όχι, τι? Όχι, με εκνευρίζουν διάφοροι. Α, νόμιζα λόγω της ημέρας. Α, εντάξει. Όχι, η ημέρα είναι, έχει μια συγκίνηση από εκεί πέρα. Ποιος γι' αυτό είσαι και να εκνευρίζομαι περισσότερο. Ποιος σε πείραξε? Τι? Ποιος σε πείραξε? Δεν μπορεί να με πείραξει κανένα. Θα πάω εγώ. Πάμε. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να σου φτιάξει τη διάθεση τώρα. Με κάποιο τρόπο πρέπει να σου φτιάξει τη διάθεση. Βγάλε 7.000 ευρώ. Εντάξει, οκ. Δεν είναι απαραίτητο να σου φτιάξει τη διάθεση. Νομίζω ότι δεν είναι τίποτα. Θα κάνω. Νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να τη φτιάξει. 1-2 τηλεφωνήματα. 7.000 ευρώ. Έχει θέσει και ποσό Χρήσανθος. Λοιπόν, FM κενό. FM κενό. Τα μηνύματά σας. Τους τραπεζικούς, όχι. Να σας στείλουμε τραπεζικό λογαριασμό. Τι τελειώσαμε αυτά, τέλος. Από αύριο μου είχαν πει ότι μέχρι αύριο ήταν. Δεν πειράζει. Oh. Α, μην το σκίσεις και στον αέρα κιόλα. Θα τα πούμε αυτά συνέχεια. Εντάξει, θα τα αναφέρουμε. Συνέχεια της εκπομπής. Θέλω να χαλαρώσω, θέλω να ηρεμήσεις. Τι. Ναι. Τι είπες μέχρι τώρα? Δεν μπορώ. Γιατί δεν πήραμε τον 1 εκατομμύριο για το πρωί? Πριν λίγο μπήκαμε στην εκπομπή. Γιατί το πήραμε? Ναι. Ήθελες να το πάρουμε? Ναι, ρε φίλε, 1 εκατομμυριάκι είναι. 1 εκατομμύριο, ε. Καλό, να το βάζαμε στην τσέπη, μια χαρά θα ήταν. Ναι, αλλά μετά θέλαμε κι άλλον εξτρέμ. Έχει λεφτά ο πρόεδρος. Αλήθεια είναι αυτό? Ναι, καταλαβαίνουν τίποτα. Είδατε, πήγε και έκανε μεταγραφή. Είπε όχι στο 1 εκατομμύριο. Μπορντό, Μαντσίνι, Φέρτονα. Επένδυση. Εξετάσεις μετά υπογράφες, θα το έκανε το πρωί. Ακόμα εξετάσεις δεν έκανε. Εντάξει. Χαλάει λόγω των εξετάσεων. Όχι, δεν είναι καλά τα εργομετρικά του. Εγώ μέχρι τις 12 μου βάρετε χθε. Μετά δεν φέρω ευθύνη. Μετά κλείνει ο διακόπτης. Δεν κλείνει διακόπτης. Μετά δεν φέρω ευθύνη. Μετά υπάρχουν και άλλοι που κάνουν ευθύνη. Εγώ μέχρι τις 12 πληρώνω. Μετά. Α! Δεν θα φέρουν ευθύνη. 12 του μήνα. Α! Όχι. Παρελθόν ο Τζανακάκης, τον έφαγε και αυτό.
όταν έλειπες, έβλεπες ότι υπήρχε. Υπήρχε μια ροή. Ναι, τώρα που γύρισες όμως. Δεν έχω γύρισει. Είναι το ολόγραμμά του. Στο site. Λοιπόν, επειδή ο Ολύμπερο έχει τεχνολογία, έτσι, ναι. Εμείς βγαίνουμε, όχι, δεν είναι απλά το clean fit το οποίο έχουμε βάλει στη ζωή μας το τελευταίο έτσι. Χρόνο, βγαίνουμε και με ολογράμματα. Τώρα ο Χρήστος που τον ακούτε είναι στο βαθύλακο. Ναι. Εδώ πέρα είναι το ολόγραμμά του. Αλήθεια λες. Πολύ καλό ολόγραμμα. Μάλιστα. Λοιπόν, φίλε, δεν το δώσαμε το φεσφατζίδι, είμαστε άπλες, εμείς δεν έχουμε θέμα. Φέτφα. Αφού βλέπεις ότι κάνει παπάδες. Τριπλάρει, κάνει, ράνει, δημιουργεί, assist, βγάζει ευκαιρίες, δημιουργεί. Κάτσε, ρε Χριστογιώση, τι, περίμενε, δεν κατάλαβα. Η ΑΕΚ πήρε τεχνικό διευθυντή, αυτόν που αν τον έπαιρνε ο Άρης. Ναι. Θα λέγανε, θα βγαίνανε οι τοξικοί άνθρωποι και θα βρίζανε. Η καλύτερη περίπτωση είναι ο Ήλια. Σοκ. Καλή επιλογή. Θα ήταν. Και έχει και καλές σχέσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη, αν κάνω λάθος. Ο συγκεκριμένος ατζέντης μέχρι πρότινος, πλέον και επίσημα από σήμερα, τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΚ, όπου μέσα σε δύο μέρες ο Μελισανίδης τα ξυλώνει όλα και τα φτιάχνει από την αρχή. Και α δούμε τώρα ποιο θα πάρει προπονητή. Γκάς Πογιέτ. Δεν πάει σε καινούργιες επιλογές ο Μελισανίδης. Βίασαν πασίγνωστο Έλληνα παρουσιαστή στις Πέτσες. Άκρος ποδοσφαιρική. Ποδοσφαιρική σφήνα. Το διαβάζω. Μάλιστα. Έχουμε και το όνομα. Δεν το έχουμε. Α, λογικό. Είμαι βέβαιος πάντως ότι ο ίδιος. Ναι. Γιατί τον λέει παρουσιαστή και τέτοιο και δημοσιογράφο. Άρα παρουσιαστή θα το έβγαζε στην εκπομπή του. Ότι τον βίασαν. Όχι αυτόν, αν ήταν άλλος. Α, ξέρεις ποιος είναι. Μπορεί. Οπα. Αντιδρά ο Άρης για Μποχωρίδη. Από το ένα στο άλλο μας πήγαινε ο Χρήστος σήμερα, βλέπετε. Διαβάζω, ότι... ενημερώνομαι φίλε. Αντιδρά ο Άρης. Μποχωρίδης για... μπορεί να φύγει από τον Άρη αυτή τη στιγμή. Έχει συμβόλαιο. Νομίζω ότι μπορεί. Έχει συμβόλαιο. Ο Άρης λέει ότι έχει. Τι? Ο παίχτης λέει ότι δεν έχει. Ναι. Είναι πληρωμένος ο παίχτης. Όχι. Mm. Μπορεί να κάνει προσφυγή. Άρα λέμε ότι έχει συμβόλαιο ένας παίκτης, το οποίο δεν το πληρώνουμε. Και έχει δικαίωμα προσφυγής. Λέμε λοιπόν ότι έχει συμβόλαιο ένας παίκτης, ναι. Το οποίο δεν το έχουμε πληρώσει. Και θέλει ο Παναθηναϊκός. Αυτό είναι ισχυρό όπλο για μας. Και θέλει ο Παναθηναϊκός. Και άμα φύγει ο παίκτης, θα λένε οι αλήτες δημοσιογράφοι, δεν μας το λέγατε. Ναι. Άρα. Έπρεπε να το ξέρουμε εμείς αυτό. Δεν έπρεπε να το ξέρουμε. Να έχουμε τα συμβόλαια μπροστά μας και τις αποδείξεις πληρωμών των παικτών. Δεν είναι καλό να κάνω κουμπί όταν είμαι νευριασμένος, να ξέρεις. Άντε, δεν είναι καλό. Έλα. Έχεις ελεύθερο από μένα σήμερα. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Κυμπάρικα, ωραία. Δεν φεύγω. Φύγε. Δεν φεύγω. Πήγαινε στα παιδάκια στο βαθύλακο εκεί πέρα. Όχι, όχι. Στο Χριστάκο, που έχει έρθει με φανέλα την κοινή στο γήπεδο. Έτσι. Αλλά την κοινή το χασέ. Κάθε φορά με την κοινή έρχεται. Α, είχε, σ' άλλες που τα βάλει δηλαδή. Την έχει φορέσει κι άλλη φορά. Την άλλη μεσού. Μάλιστα. Εντάξει. Δεν το είχα προσέξει σαν λεπτομέρεια εκείνη την φορά. Πρέπει να πάρουμε την καινούρια όμω τώρα. Τι? Την καινούρια δεν πρέπει να το πάρουμε. Κάνε ένα δώρο στο παιδί. Μόνο ο νονός του είμαι να του. Ο νονός του είμαι να του κάνω δώρο. Δεν νονός του, μόνο ο νονός κάνει δώρα. Πότε η γενέθλια. Ναι, άμα κάνω στο Χριστάκο πρέπει να πάρω μετά και εσύ Στέλλα, πάρω και στη Χρυσάνθη, να πάρω και στη Μαρετή. Γι' αυτό εγώ το είπα. Όπως αρχίζει τα λαβέρια με την οικογένεια πρέπει να φέρνεις όλους. Είχε γενέθλια η Μαρία προχθές. 28 Ιουλίου. Τη χαιρόμαστε, ρε φίλε. Πόσο έγινε. Δύο έγινε. Σκέφτεσαι να πληρώνεις δώρα μέχρι τα 18. Και φροντιστήρια μέχρι τα 18. Αυτό θα πληρώσω εγώ. Αγγλικά. 15 Αύγουστο, Μαρία τη λέγανε. Έφερε ένα δώρο στο κορίτσι. Σωστά. Έχει δίκιο, Χρήσανθο. Το σοκ το είχα πάθει με τον Χρήσανθο που βρεθήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν θυμάμαι. Πριν τον πάση με τη Μόλντε που μου λέει. Ο Χρήσο είναι 7 χρονών. Είναι 7 χρονών. 7. Πότε μεγάλο. Εδώ παίζει μπάλα τώρα στον Τίνο Κουί. Α, για μίλα μα γι' αυτό χθε. Γιατί είδαμε και φωτογραφίε βεβαίω, φίλε. Πρώτη μέρα. Πάνω από τον Τίνο, πάνω από τον Χρήσανθο. Φωτογραφία από Πογκμπά. Φωτογραφία τι. Πογκμπά φορούσε φανέλα. Τι είναι αυτό. Τι Πογκμπά. Εθνική Γαλλίας. Έχει φανέλα. Εθνική Γαλλίας, Μπαρτσελόνα έχει μέσα. Ο Χριστάκος ξεκίνησε στις ακαδημίες του Τίνου Κούι. Ντόρτμουντ, ναι. Ωραία, γιατί δεν έχει φανέλα. Δεν έχει φανέλα πρώτη μέρα πήγε χθες. Θα πάρει το ακόμα ούτε εγγραφή δεν έχουμε κάνει. Α. Πήγαμε απλά να δει γιατί το παιδί ξέρει αυτές τις μέρες. Πρέπει να δει. Του αρέσει. Πολύ ωραία είναι. Μπράβο στον Τίνο εκεί γιατί έχει κάνει εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Πού είναι οι εγκαταστάσεις? Στην εσωτερική περιφερειακή, τα παλιά FFF, έτσι τα λέγανε. Νομίζω, ναι. Πάνω στον Εύωσμο. Είναι αυτό που βολεύει από βαθύλακο. Ναι, βολεύει. Γιατί στον Άρη δεν θα βολεύει, είναι η αλήθεια. Πάρα πολύ. Εκεί θα πηγαίναμε. Αλλά ο Άρης κάνει ανατολικά πολύ, οπότε πρέπει να κάνω δύο μέρες ταξίδι. Όχι, όχι, όχι. Και δεν θα το κάνω κι εγώ. Κάνει άλλος. Ποιος το κάνει 6 ώρα το απόγευμα που είναι προπονήσεις. Κατερίνα. Ο πεθερός μου, ήρωας. Α, υπάρχει και ο πεθερός. Τέλος πάντων. Σα χαρτί, μάλιστα. Ωραία. Να πάμε στο διάλειμμα λίγο να συνέλθει ο Χρήστος από τι. Γιατί δεν το βλέπει σε πολύ καλή κατάσταση. Μετά το διάλειμμα, επειδή θα ξαναπάω μέσα, μπορεί να είμαι συγχυρότερη. Ότι δεν θες να με εκμεταλλευτείς τώρα. Να σου παραγγείλω ένα γυράκο να σε φτιάξει. Όχι, λοιπόν, όχι, 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 όχι.
Τώρα αρχίζουμε διατροφή την άλλη εβδομάδα. Και περπάτημα. Μπάσκετ. Αχ, η θρηλυκή ομάδα του Βαθυλάκου επιστρέφει. Αρχίζουν, αρχίζουν να... προπονήσεις. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Μάλιστα. Τι. Έχουμε εκπομπή. Α, περίμενε. Μαζί, αυγό τώρα θα φουντώσω και αυτό να με βγω έξω. Και αυτόν με το μουσ θα το φουντώσω. Τι μου τον κάνατε. Με τις απαντήσεις του άλλου. Τι μου τον κάνατε εδώ πέρα και μου τον φέρατε σε τέτοια κατάσταση. Κάτι μου τον κάνατε. Κάτι μου τον κάνατε. Λοιπόν. Ναι. Τι δες. 5.30 πάμε στο break σιγά σιγά. Βλέπω εδώ πέρα γιατί. Επειδή με φωνάζει ο φίλος μου, φεύγω να ξέρεις. Ναι. Θα ξανάρθω όμως. Αχ, τι μου τον κάνατε. Γεια σας. Τι ωραίο περνάμε. Τι ωραίο περνάμε. Μ' αρέσει η Ντόρτμουντ γιατί έχει κίτρινα χρώματα. Δεν ξέρω αν το προσέξετε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, πες στους χορηγούς. Πάμε στο break. Πριν πάμε φυσικά στο break, Γιαννόπουλος είναι μαζί μας την πρώτη ώρα. Ο Γιαννόπουλος. Ο Γιαννόπουλος. Ο Γιαννόπουλος, Νίκο. Εξαιρετική εταιρεία. Ναι, ναι, εξαιρετική εταιρεία. Λοιπόν, βγες, βγες, Χρήσανθε, βγες λοιπόν. Γιαννόπουλος Σέρβις, όσοι έχετε φορτηγό και μείνετε αδελφές στο δρόμο, καλέτε στο 2310-751-933, 24 ώρες το 24ωρο το κινητό συντελείου του Γιαννόπουλου έρχεται για να σας βάλει μπρος. Χρήστο Κιώση, βάλε μπρος τον break τώρα και επιστρέφουμε. Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air, επιστρέφουμε, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ γράφετε το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας, αν θέλετε, κράξτε κιόλας για το οτιδήποτε θέλετε εσείς. Ανοιχτά είμαστε εδώ πέρα, δεν έχουμε θέμα. Στο 54526. Σε μια μέρα που περιμένουμε να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του Ντάνιελ Μαντσίνη για τον Άρη, ο Αργεντινός, ο οποίος βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Θεσσαλονίκη, έφτασε από την Γαλλία και το Παρίσι συγκεκριμένα. Σήμερα το πρωί ήταν να περάσει ιατρικές εξετάσεις και μέχρι το βράδυ αναμένεται να υπάρξει και ανακοίνωση για την μεταγραφή του από τον Γαλλικό Σύλλογο. Εκτός απρόπτου για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι το συμβόλαιο του Μαντσίνη, ο οποίος θα μπει και άμεσα στις προπονήσεις της ομάδας. Ήρθε από χθες για μόνιμη εγκατάσταση, με μπόλικα, μπαγκάζια, όπως τον είδαμε Χρήστο Κιώση χθες στο αεροδρόμιο, όπου γινόταν ένας πανικός, by the way, το βάζω αυτό έτσι σε παρένθεση. Και άμεσα θα είναι και αυτό στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη. Πρόκειται άλλωστε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κάνει προετοιμασία με την Πορτό το καλοκαίρι. Απλά είναι θέμα προσαρμογής του πλέον σε ένα καινούριο περιβάλλον και στα τακτικά θέλω του προπονητή. Θέλει λίγο χρόνο παραπάνω ο συγκεκριμένος, αλλά θεωρητικά και το Σάββατο μπαίνει να παίξει. Δύσκολα βέβαια θα γίνει αυτό. Είναι όμως ένας ποδοσφαιριστής που είναι έτοιμος και είναι στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη. Την ώρα που η περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη οδεύει προς την οριστική της κατάληξη, περιμένουμε τις επόμενες μέρες και τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Άρη, ο οποίος σίγουρα θα κινηθεί για τερματοφύλακα και για αριστερό μπακ. Δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι μας στη φωτιά για κάποια άλλη θέση αυτή τη στιγμή και δύσκολα νομίζω θα γίνει, διότι στις υπόλοιπες θέσεις, με συγχωρείτε, για να πάρεις παίχτη πρέπει να φύγει παίχτης. Σε συγκεκριμένες θέσεις που υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση και τα έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες. Καταλαβαίνετε όλες ποιες θέσεις εννοώ. Όσον αφορά την περίπτωση του τερματοφύλακα, χθες διαβάσατε το απόγευμα στο All About Harry στο όνομα του Κυριακίδη, με τον οποίο έχει γίνει επαφή. Είναι μεταξύ των επιλογών του Άρη και παίζει δυνατά για να έρθει και να πλαισιώσει Κουέστα και Έμαν τη νέα σεζόν. Έμπειρος παίχτης στα 33 του, με μπόλικες παραστάσεις, δόξα τω Θεώ, από την πρώτη κατηγορία, επί σειρά ετών στον Πανετολικό, και είναι ένας παίχτης που εφόσον έρθει μπορεί να δημιουργήσει, να αυξήσει θα πω καλύτερα, τον ανταγωνισμό στην θέση 1 αυτή τη στιγμή, όπου κακά τα ψέματα ο Κουέστα παίζει μόνος του μπάλα. Θα δούμε, νομίζω ότι περίπτωση του τερματοφύλακα μέσα στα επόμενα 24 ώρα θα ξεκαθαρίσει οριστικά. Από τη στιγμή που υπάρχει και παίζει δυνατά, επαναλαμβάνω, το θέμα του Κυριακίδη για τον Άρη. Όσον αφορά τον αριστερό μπακ και την περίπτωση του Ντεμποκ, όπου μας απασχόλησε πολύ το προηγούμενο διάστημα, επικρατεί μια σιγή ηχθείος. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε δεδομένο ότι ο Βέλγος θα έρθει, καθώς δεν αποκλείται ο Άρης να αλλάξει την προσέγγιση του και την πολιτική του πάνω στη συγκεκριμένη περίπτωση και στο κομμάτι που αφορά την προσθήκη ενός ακόμα αριστερού μπακ στο ρόστερ της ομάδας και να πάει ενδεχομένως, αν αποφασίσει να μην προχωρήσει στην περίπτωση του Ντεμποκ, σε μια άλλη επιλογή, πιο προσιτή οικονομικά,
από τη στιγμή κιόλας που η ομάδα δεν προχώρησε στην Ευρώπη και θα, η φετινή χρονιά θα αναλωθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο Ελλάδος. Εγώ να σας πω τη δική μου άποψη, το βρίσκω και λογικό. Το αν ο Άρης τελικά ακολουθήσει μια διαφορετική πολιτική όσον αφορά τον αριστερό μπακ που θέλει να προσθέσει ο ρόστερ και να πάει σε μια πιο προσιτή επιλογή οικονομικά. Εντάξει, ο Ντεμπόκ ήταν να αποκτεί περισσότερο και με το, την προοπτική της Ευρώπης και την συνέχιση της παρουσίας του Άρη σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τη συνέχεια, υπάρχει και συνέχεια. Αλλά από τη στιγμή που ο Άρης συνεχίζει αποκλειστικά στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο Ελλάδος φυσικά, και να μην έρθει ο Ντεμπόκ και να έρθει κάποιος άλλος, νομίζω ότι δεν θα έχει και τόσο μεγάλη διαφορά όσον αφορά τις υποχρεώσεις του Άρη τη φετινή σεζόν. Θα το δούμε και αυτό το θέμα τις επόμενες μέρες, θα ξεκαθαρίσει οριστικά από τη στιγμή που είμαστε πλέον 27 του Αυγούστου, μέσα Σαββατοκύριακο λίγη η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος, άρα ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέσα στα επόμενα 24 ώρα, παράλληλα φυσικά με όλα τα άλλα ζητήματα που υπάρχουν και αποδεσμεύσεις που γίνονται σιγά σιγά. Εντάξει, του Τζανακάκη, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα, νομίζω ότι ήταν και ψιλοαναμενόμενο ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Ένας παίχτης που εδώ και καιρό είχε τεθεί εκτός ομάδας και έκανε μόνος του προπονήσεις. Ένας παίχτης, θα πω εγώ, Χρήστο, βάλω το χαλί εγώ πίσω. Ένας παίχτης, θα πω εγώ, που ήταν από τα καλύτερα παιδιά που έχουν περάσει από την ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Ένας ποδοσφαιριστής που έβαλε πλάτη στα πολύ δύσκολα, στις πολύ δύσκολες εποχές της Γάμα και της Β' Εθνικής. Ένας παίχτης που άκουσε πολλά. Κάποια, όχι άδικα, okay, γιατί κανένας δεν υπογράφει συμβόλαιο με τις καλές εμφανίσεις. Αλλά και ένας παίχτης ο οποίος όποτε έπαιζε τα έδινε όλα μέσα στο γήπεδο. Ένας παίχτης ο οποίος δέθηκε πολύ με τον σύλλογο. Δεν ήθελε να φύγει και σίγουρα πιστεύω ότι θα ήθελε να φύγει και με πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτό που αποχώρησε τελικά από τον Άρη, ο Τζανακάκης, κρατώντας βέβαια την ομάδα και τον κόσμο της στην καρδιά του. Έτσι το έβλεπε πάντα, έτσι το βλέπει και τώρα. Δεν θα αλλάξει νομίζω μέσα στον Τζανακάκη κάτι παρά την αποχώρησή του από τον Άρη. Σίγουρα πίστευε, όπως και κάθε ποδοσφαιριστής, ότι θα μπορούσε να προσφέρει την φετινή σεζόν ο κριτικός μπακ, αλλά η απόφαση ήταν ηλυμένη, το γυαλί είχε ραγίσει, να το πω έτσι, και έτσι ο ποδοσφαιριστής έλυσε το συμβόλαιό του, θα μπορούσε κάλλιστα να κάτσει πάνω σε αυτό και να συνεχίσει την ομάδα, αλλά και ο ίδιος ήθελε να αποχωρήσει σε στιγμή που έβλεπε ότι δεν τον υπολόγιζε ο προπονητής και μάλιστα λέγε 24 ώρα πριν λήξει η μεταγραφική περίοδος και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, και το τονίζω γιατί έχει μια δόση ρίσκου για τον Τζανακάκη και τον Χι Τζανακάκη να φεύγει τώρα από μια ομάδα ενώ δεν έχει ζητήσει με καμία άλλη και δεν έχει τίποτα σίγουρο και δεδομένο στα χέρια του αυτή τη στιγμή. Καλή συνέχεια να το ευχηθούμε στην καριέρα του, να βρει γρήγορα την επόμενη ομάδα του. Θα είναι πάντα κι αυτός ένας φίλος του Άρη, θα είναι πάντα στο μυαλό του κόσμου ένας παίχτης που βοήθησε πολύ σε δύσκολες καταστάσεις και μακάρι τα επόμενα χρόνια να περάσουν από τον Άρη παιδιά όπως ο Τζανακάκης που δουλεύουν πολύ και μιλούν λίγο, παρόλο που ίσως θα μπορούσαν να μιλήσουν και περισσότερο για συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι ο Άρης μένει στο δεξιάκρο της άμυνας με τον Σούντγκρεν και τον Κωνσταντινίδη μετά και την αποχώρηση του Τζανακάκη. Νομίζω ότι οι άνθρωποι της ομάδας θα θέλανε να υπάρξουν και κάποιες ακόμα αποχωρήσεις. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια για κάποιες άλλες περιπτώσεις, διότι μιλάμε και για μεγαλύτερα συμβόλαια ποδοσφαιριστών. Γι' αυτό και φαντάζει δύσκολο το γεγονός, φαντάζει δύσκολο βασικά το να φύγουν άλλοι ποδοσφαιριστές μέχρι τη λήξη της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου. Εκτός αν κάποιος έχει μια πρόταση στα χέρια του ή έρθει μια πρόταση από κάποια ομάδα για κάποιον ποδοσφαιριστή του Άρη.
Στην Άντερ 21 της Αυστρίας κλήθηκε ο Φαμπιάν Νέμαν, Χριστογιώση. Βλέπετε. Τα βλέπετε. Ακόμα ένας διεθνής για τον Άρη. Και ο Κόρχουτ κλήθηκε χθες. Από τον Μάρκο Ρώση, τον προπονητή της Εθνικής Ουγγαρίας. Ο Κόρχουτ είναι κιόλας βασικός στέλεχος της Εθνικής Ουγγαρίας. Και αντικατάστατος αριστερό άκρο της άμυνας. Θα απουσιάσει και αυτός μετά τη δεύτερη αγωνιστική λόγω των υποχρεώσεων του με τους Μαγιάρους. Πλάκα, ρε φίλε, μετά το μάτς με τον Βόλο, δύο εβδομάδες θα καθόμαστε πάλι. Κακό αυτό. Εκεί που ξεκινάς λίγο και πας να βρεις ρυθμό, έρχονται οι εθνικές και στο κόβουνε. Και μετά έρχεται Παναθηναϊκός στο Βικελίδης. Πάω στην Τούμπα. Πέμπτη αγωνιστική. Με ποιον παίζουμε, ρε Κιώση, στο Βικελίδης? Ή Πανιώνη Λάρισα, νομίζω. Και έκτη αγωνιστική πάλι στο Βικελίδης. Ο Άρης υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Μετά το μάτς με τον Βόλο ξεκινάει ένας δύσκολος κύκλος αγώνων για τον Άρη. Συνέδρα του βέβαια περισσότεροι. Αλλά έχει και ντέρμπι πλέον τα οποία μπαίνουν στο πρόγραμμα αρκετά νωρίς στη φετινή σεζόν για τους κυτρινόμαυρους. Και σίγουρα η ομάδα θα πρέπει να είναι πολύ πιο έτοιμη από ό,τι τη βλέπουμε τώρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και φυσικά να πάρει πάση θυσία του τρίποντο στο Βόλο και να μην μετρήσει άλλη βαθμολογική απώλεια πριν μπει σε αυτόν τον δύσκολο κύκλο αγώνων που έρχονται πολύ νωρίς στη φετινή σεζόν. Ο Άρης, που ξεκινάει σήμερα την προετοιμασία του στην ουσία για το μάτς του Σαββάτου κόντρα στον Νούπουσου Βόλου. Χθες έγινε ένα χαλάρωμα για τους ποδοσφαιριστές στο Ρήσιο. Σήμερα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν οι ρυθμοί και να αρχίζει ο Σάββας Παντελής να καταστρώνει και τα πλάνα του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όχι ότι αυτά θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στον Όφη. Απλά πλέον μιλάμε και για ένα εκτός έδρας μάτς και με έναν Βόλο ο οποίος δεν είναι σίγουρα φόβητρο. Αν κοιτάξεις λίγο το ρόστερ του, αλλά είναι μια ομάδα που έχει μπει με ενθουσιασμό στο πρωτάθλημα. Ένας ενθουσιασμός ο οποίος έχει ενισχυθεί ακόμα περισσότερο μετά την νίκη στην πρεμιέρα κόντρα στον Πανιόνιο, άρα μπορεί να είναι η σταχτοπούδα της φετινής Super League, όπως χαρακτηρίζουμε τις τέτοιες ομάδες αυτές τις περιπτώσεις, αλλά είναι ένα μάτς το οποίο θέλει και προσοχή από τον Άρη και θα δούμε και τις επόμενες μέρες πώς το σκέφτεται ο Παντελίδης, πώς θα το προσεγγίσει, ποια θα είναι η εντεκάδα που θα επιλέξει ένα μας φυσικά που, όπως είναι γνωστό από χθες, θα υπάρχουν και αρκετοί φίλοι του Άρη στο Πανθεσσαλικό. Θα ανοίξει θύρα ο κύριος Μπέος για τους φίλους του Άρη. Δεν είναι μακριά και ο Βόλος, Χρήστο μου. Είναι μια πολύ ωραία ημερήσια εκδρομή. Είναι πολύ αργά το μάτς βέβαια, 9.30 ώρα. Αλλά εντάξει, ακόμα καλοκαίρι είναι, δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις και τόσο βάρβαρο. Αλλά σίγουρα θα είναι ένα μάτς το οποίο η πλειοψηφία του κόσμου που θα βρει στις κερκίδες θα είναι φίλοι του Άρη, γιατί κατά τα ψέματα ο Νούπουσου Βόλου πολύ κόσμο δεν έχει. Και μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνουν και γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τους φίλους του Άρη που θα επιλέξουν να βρεθούν στο συγκεκριμένο μάτς. Αν ο Παντελίδης θα έχει τη διάθεσή του τον. Με συγχωρείτε, τι με έχει πιάσει σήμερα. Θα έχει τη διάθεσή του τον Μιτζέν Μπάσα, ο οποίος από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας αντιμετωπίζει κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο και χθες ακολούθησε ατομικό ο διεθνής Αλβανός μέσος του Άρη. Ο Βέλεθ έχει ξεκινήσει τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας τρέξιμο. Το θεωρώ πολύ δύσκολο να τεθεί στη διάθεση του Παντελίδη για το μάτς με τον Νουπουσού. Αν δεν προλάβει, που είναι και το πιο λογικό, θα είναι κανονικά έτοιμος για το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής με τον Παναθηναϊκό στο Κλεάνης Βικελίδης, μετά και την διακοπή κιόλας. Θα έχει και τον χρόνο ο Βέλεθ για να αποθεραπευτεί πλήρως, να μην υπάρχει και ρίσκο, γιατί ο Σπανός είναι και λίγο υπερεπής στους τραυματισμούς και στις υποτροπές, όπως διαπιστώσαμε την περσινή σεζόν. Γι' αυτό νομίζω ότι και η διακοπή θα είναι πολύ ευεργετική για τον ίδιο αν δεν παίξει το Σάββατο, όπως είναι ευεργετική πολύ και για τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος πλέον μετράει αντίστροφα και ο Παντελίδης νομίζω τον περιμένει πώς και πώς από τη στιγμή που συγκεκριμένη θέση πονάει, είναι η αλήθεια, η ομάδα σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν, με δεδομένο ότι και ο Λάρσον δεν έχει επιστρέψει ακόμα καλά μετά τον τραυματισμό του. Έχασε προπονήσεις, του λείπει ο ρυθμός, δεν είναι ο Λάρσον που βλέπαμε στο μεγαλύτερο διάστημα της περσινής σεζόν. Θέλει και αυτός λίγο χρόνο ακόμα και γενικότερα, επαναλαμβάνω, η διακοπή θα τον βοηθήσει και τον Σουηδό και τον Πορτογάλο. Και όταν θα φτάσουν και οι δύο στα ίδια επίπεδα, όταν συναντηθούν κάποια στιγμή, θα μιλάμε για ένα. Ευχάριστο, δύσκολο όμως πονοκέφαλο του Σάβα Παντελίδη όσον αφορά τη συγκεκριμένη θέση, το αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής του γραμμής, κάτι το οποίο νομίζω ότι θα ισχύσει
από ένα σημείο και μετά και για το δεξιάκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής του Άρη, όπου με την έλευση του Μαντσίνη και την αρκετά καλή κατάσταση που βρίσκεται ο Φετφατζίδης, ο οποίος νομίζω ότι όσο περνάνε οι αγωνιστικές θα είναι όλο και καλύτερος, ειδικά αν αρχίζει και βγάζει και μεγαλύτερη διάρκεια μέσα στο γήπεδο, θα δυσκολευτεί πολύ και εκεί ο προπονητής του Άρη για τις επιλογές του. Υπάρχει μια υπεροπλία μεσοπιθετικά για την ομάδα και όταν θα βρεθούν όλοι σε καλή κατάσταση, τότε νομίζω ότι αυτό θα το βοηθήσει σημαντικά τον Άρη, ώστε να βρήσει πιο εύκολα και τον γκολ. Είτε δημιουργικά από τους εξτρέμ του, είτε ακόμα και στο σκοράρισμα από τους ίδιους τους εξτρέμ, γιατί μην ξεχνάμε ότι την περσινή σεζόν περισσότερο σκόραρε η περιφέρεια του Άρη, η winger δηλαδή και η επιτελική μέση, παρά η επιθετική του. Θα πάμε σιγά σιγά και στο δεύτερό μας break, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μόλις επιστρέψουμε θα ανοίξουμε και στις τηλεφωνικές γραμμές για να τα πούμε με τον Χρήστανθο και με εσάς εδώ πέρα στην δεύτερη ώρα. Μαζί μας τα Data Labs στο κέντρο διαβίου μάθησης. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση αμυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίας bartender σαν τον Tom Cruise, ο κοκτέιλ Χριστογιώση. Για παράδειγμα, ταινιάρα. Καιρό έχω να τη δω. Την ξαναβάλω. Έλα. Στον κινηματογράφο το είχες δει κιόλας. Ποια χρονιά έχει. Δεκαετία 80 σίγουρα ήταν. Μετά το Top Gun ήταν. Το είχε κάνει. Ωραία ταινία. Καλή. Λοιπόν, αν θέλεις λοιπόν να γίνεις τον Tom Cruise ο κοκτέιλ, θα πας στο Data Labs να κάνεις σεμινάρια στο service και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μονομέρες. Αν θες κάτι παραπάνω, παρακολούθησε σεμινάρια εξειδίκευσης σαν τουριστικά και πάρε τα εφόδια να δουλέψεις στον τομέα του τουρισμού. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310-22-2962, datalabs.edu.gr ή μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία του Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4, All About Aris on Air. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα, Χρήστος και στην ρύθμιση του ήχου. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για κουβέντα συνέχεια της χθεσινής και όχι μόνο. 2-3-10-2-87-3-8 για να τα πούμε όλα εδώ πέρα παρέα με εσάς στην δεύτερη ώρα. Έχουμε αποχώρηση Τζανακάκη, έχουμε έλευση Μαντσίνη, έχουμε παιχνίδι το Σάββατο κόντρα στον Βόλο, έχουμε μεταγραφές, έχουμε Μποχωρίδη στο μπάσκετ. Τα πάντα έχουμε, υπάρχει κινητικότητα στην κυτρινόμαυρη επικαιρότητα και περιμένουμε να το σχολιάσουμε και μαζί σας. Για το Φετφατζίδη, επειδή ρωτάει και ένας φίλος, το ψιλοανέφερε ο Χρήστανθος νωρίτερα βέβαια, υπήρξε, όπως αναφέρει και ενημέρωση της ΠΑΕΜ, πρόταση για τον ποδοσφαιριστή και προς τον Άρη. Μάλιστα, μέσα στην ΠΑΕ λένε ότι η πρόταση προς τον Άρη φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήταν αρκετά καλή και η πρόταση προς τον ποδοσφαιριστή, αλλά ο Άρης δεν δέχτηκε να το δώσει και ο Φετφατζίδης δεν ήθελε να επιστρέψει στα Αραβικά Εμιράτα, γιατί από εκεί πρέπει να ήταν η πρόταση και αυτό λένε οι πληροφορίες. Θέλει να μείνει στην Ευρώπη και βλέποντας ότι πλέον στον Άρη μπορεί να έχει ένα βασικό ρόλο και τα πηγαίνει καλά, δεν υπάρχει λόγος να φύγει κιόλας ο Φετφατζίδης αυτή τη στιγμή από τους κυτρινόμαυρους. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Νίκο. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Με καταλάβες? Ποιος είναι? Τα ρήφα σήμερα, Αντώνης. Έλα Αντωνάρα, έλα, τι γίνεται? Τι γίνεται? Καιρό έχουμε τα πούμε, πολύ καιρό έχουμε τα πούμε. Είχες άδεια? Ναι, ναι, είχα 15 μερούλες άδεια, πήγα στην Αλεξανδρούπολη, έκατσα 10 μερούλες. Στην Αλεξανδρούπολη? Ναι φίλε, σε πόλη, ωραία, ωραία είναι σε πόλη. Εναλλακτικός προορισμός διακοπών. Εντάξει φίλε, έχει πολύ ωραίες παραλίες εκεί. Είναι ανοιχτό πέλαγος βέβαια, εντάξει, φυσάει λίγο παραπάνω, αλλά είναι καθαρές οι παραλίες. Αμμουδιά κάτω, δεν έχει θέμα, ωραία πέρασα, δεν έχω παράπονο. Καλό. Κοίταξε τώρα, η βόλτα στην πόλη της Αλεξανδρούπολης φίλε είναι 2 χιλιόμετρα. Να πας και 2 χιλιόμετρα να γυρίσεις. Πήγαινες βόλτα στην Άφητο, έμπαινες από τη μεταμόρφωση, όπως μπαίνεις στην Καλαμαριά της μεταμόρφωσης, μέχρι την Βιάζα ξαναγυρνούσες. Τι είναι τώρα, βόλτα είναι αυτό, ρε φίλε, τώρα. Ναι, όντως, η Άφητος έχει τι, εκεί είναι τον πεζόδρομο, δεν έχει τίποτα άλλο. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Αλλά να σου πω και κάτι πάλι πολύ ωραίο. Ναι, ρε, δεν αντιλέγω. Αλλά λίγο να το αλλάξουμε, λέει Χαλκιδική, 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 Χαλκιδική. Εντάξει, δεν είναι όλο Χαλκιδική, εντάξει, δεν λέω καλύτερη θάλασσα, ωραία, ωραία, ωραία. Μαζί σου. Αλλά να αλλάξουμε και λίγο, ρε φίλε, να πούμε κάτι άλλο. Άναγιά σου. Λοιπόν, θυμάσαι που σε έλεγε αυτή τη Βατζίδη. Τι? Στα έλεγα ότι το παιδί θα παίξει, ότι θα αλλάξει, γιατί θέλει να παίξει μπαλίτσα και ο ένας χρόνος ήταν δοκιμαστικός στην Ελλάδα.
λόγω του ότι ο τρόπος που έπαιζε, που παίζουν μπάλα στην Αραπιά, καμία σχέση δεν έχει με τον τρόπο που παίζουν μπάλα στην υπόλοιπη, στον υπόλοιπο πλανήτη. Στην Αραπιά παίζουν σαν να παίζει στον Άσμεν Εμένης. Είναι μήνες, πολύ πιο χαλαρή είναι η αλήθεια πολύ, και η ρυθμή του πολύ, ποδοσφαιριστή. Μετά από τρία χρόνια χαλαρότητας, ναι. Όσο επαγγελματίες και να είσαι, κλασικό παράδειγμα προχθές αυτό που χάνει ο Μπέργκ με τον Ολυμπιακό, κράσμα με τον Ολυμπιακό, ναι, ναι. Ο παλιός ο Μπέργκ δεν το είχαν με τίποτα. Θα είχε τον κανονικό βηματισμό όπως έπρεπε, στο κατάλληλο timing, πάρ' το μέσα θα γράφει. Όντως. Και στο Φετφατζίδη νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι πλέον έχει ένα διαιτές κλειστό συμβόλαιο με πολύ καλά λεφτά. Ναι, και αυτό σίγουρα επηρεάζει θετικά την ψυχολογία του. Τώρα ένα άλλο. Ναι. Backup του Σούντριν, ποιος είναι? Κωνσταντινίδης. Μόνον, έτσι. Ναι, ναι. Γιατί το παιδί το Νοέμβριο θα έχει συμπληρώσει 12 μήνες ποδόσφαιρο, έτσι. 12 μήνες όχι. Από το Μάρτιο. Πότε έχεις και να προετοιμασία αυτή εκεί πέρα? Γενάρη. Εντάξει, το Γενάρη θα έχει 12 μήνες την μπάλα. Ναι, 10. 12 μήνες είναι επόμενες γύμνασης. Ναι, 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 θα έχει όμως. Ναι, είναι. Δηλαδή κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει, λογικό είναι. Ναι, κάποια ναι. Στιγμή θα πρέπει θα... ή πρέπει... ή... εντάξει, δεν ξέρω, τα 15 μέρα αυτά, δεν ξέρω, πάει στην Εθνική, δεν ξέρω τι κάνει το παιδί, παίζει Εθνική. Όχι, δεν παίζει Εθνική. Καλά, είχε ένα 20ήμερο μέσα στον Ιούνιο που κάθισε λίγο και ξεκουράστηκε τότε που είχε έρθει για να υπογράψει κιόλας με τον Άρη. Το θυμάμαι αυτό. Από εκεί πέρα τίποτα άλλο. Άλλες 15 τώρα, εντάξει, λίγο ξεκούραση. Γιατί είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο τώρα να παίξεις συνεχόμενα από όσο όλο, δηλαδή από πέρυσι τον Γενάρη μέχρι τον Μάιο, ας πούμε, είναι πολλοί μήνες. Να είσαι σταθερά σε καλό κατηγορητικό. Όσο αθλητής κι αν είσαι, όπως είναι ο Σούντγκρεν, ας πούμε, που λόγω νοοτροπίας είναι αθλητής. Κάποια στιγμή θα κλατάρεις, λογικό είναι. Δεν γίνεται να είσαι. Δεν γίνεται. Μακάρι να γινόταν, αλλά για όλους τους ανθρώπους το ίδιο είναι. Δεν πάει να είσαι ο καλύτερος αθλητής με τον καλύτερη διατροφή τα πάντα. Και ένα τελευταίο είναι, γιατί έχει ξεκινήσει η Μύρλα, δεν μπορώ να την καταλάβω. Εντάξει, δηλαδή, Αντώνη, όταν φέρνεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα έχεις στην έδρα σου, λογικό είναι. Ναι, αλλά γιατί δεν βλέπεις, γιατί βλέπεις μόνο το δέντρο, βλέπεις το δάσος. Δηλαδή, 20, πόσο έχουμε σήμερα, 20 Αυγούστου, με την Μόλτη παίξαμε 17, 16, κάπου και 15. 15 Αυγούστου έχει 36 τελικές, καταγεγραμμένες τελικές, έτσι. Ναι. Και άλλες 16 είχαμε προχτές. Κάπου εκεί. Έχει δηλαδή 50 τελικές, εντάξει, δεν μπήκε μπάλα μέσα, το αντιλαμβάνομαι. Μπήκε 3 φορές μόνο μόνο, πολλές ήταν με τη Μόλτε, παραπάνω θέλαμε, αλλά σε 3 είναι, δεν είναι άσχημα. Ναι. Και ένα με τον Όφη. Δηλαδή μια ομάδα η οποία βγάζει 50 τελικές, καλές τελικές προσπάθειες, τέλη Αυγούστου, τι περιμένεις φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω, εντάξει, δεν μπαίνει μπάλα μέσα, τι να κάνουμε, δεν μπαίνει, εντάξει. Ο πειρατικός θέλει και τύχη. Θέλει, ναι. Θέλει. Και είναι και διάφοροι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν αυτό το κομμάτι. Δηλαδή ο Λάρισον, ο οποίος δεν επέστρεψε όπως περίμενες τον τραυματισμό του. Το ότι ο Τόνος, όσο και αν επιμένεις, και δεν τραβάει. Δεν βγαίνει. Ναι. Δεν βγαίνει γιατί ίσως είναι αυτό που λένε πολλές φορές, ότι άλλο ο Αστέρα Τρίπολης, άλλο η φανέλα εκείνη, που όταν χάσεις τον Αστέρα Τρίπολης βγαίνεις το βράδυ για καφέ άνετα και για ποτό, ενώ αν χάσεις όταν παίζεις τον Άρη, κρύβεσαι κάπου γιατί δεν σε αφήνουν να δεν βγαίνεις με την ευκολία, καταλαβαίνεις. Ναι. Το βάρος φανάρι διαφορετικό, ρε παιδί μου, όπως θα το κάνεις. Τι να πω, δεν ξέρω, Ρεσέ Νικολάκη, η Μύρλα δεν κάνει κακό, δεν κάνει καλό, κάνει πάντοτε κακό. Καλό είναι να αφήσουμε την ομάδα να λειτουργήσει. Αυτή είναι πολύ καλή ομάδα. Εγώ έχω μόνο μία ένσταση, αμυντικά. Σε ποια θέση λες? Γενικά ή σε συγκεκριμένη θέση? Έχουμε, γενικά, δεν υπάρχει backup, δηλαδή πώς το λένε, δεν βλέπω, δηλαδή βλέπω πολλές μεταγραφές από τη μέση και μπροστά και πίσω δεν ξέρω μόνο με πώς είναι τώρα, δεν ξέρω, δεν χρειάζονται κιόλας. Πίσω πήρες τον Σούντγκρεν μόνο, δεν πήρες κάποιον άλλον και το Rose που τον απέκτησες, αλλά εντάξει ήταν από πέρυσι στην ομάδα. Τον είχες πέρυσι. Τον είχες, ναι. Δηλαδή έχεις 3 center back στην ουσία. 4. 3,5. Ποιο μέλος θα πάθει κι άλλοι. Εντάξει, ναι, ο Βέρν δεν είναι παιχνίδι, φίλε, αλλά είναι επιρρεπής. Αν δεν ήταν επιρρεπής, θα έπαιζε λίγο λίγα. Αν δεν επιρρεπής, θα έπαιζε λίγο λίγα. Είναι που λέμε τα γυάλινα πόδια. Ο Βέλεθ είναι ένας παίχτης με τον οποίο, έχοντας και την περσινή σεζόν μια πλήρη εικόνα, πρέπει φέτος να τον κάνεις μια ειδική διαχείριση. Για να μπορέσει να τον έχεις όσο να δω περισσότερα παιχνίδια. Δηλαδή, να μην το φορτώνεις κάποιες φορές πολύ με προπονήσεις. Ναι. Εντάξει, ενδεχομένως σε ένα παιχνίδι αν μπορείς και σε παίρνει να τον ξεκουράζεις, για να μην τον χάνεις σε μεγαλύτερα διαστήματα.
Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί ήδη να είδε το Άρη. Στο πρώτο παιχνίδι την πάθαμε. Στο τρίτο μάλλον. Το θετικό με τον Βέλεθ είναι ότι όποτε τραυματίζεται, συνήθως το κάνει σε περιόδους που είτε έχει διακοπή, γίνεται κάτι, δεν έχει πολλά παιχνίδια. Αυτό είναι καλό. Εντάξει. Ναι. Επανέρχεται άμεσα. Αυτό ακριβώς. Εντάξει. Θα δούμε. Όχι, okay, Νικολάκη μου. Να είσαι καλά, Ντονί μου, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Ο επόμενος φίλος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε, το όνομά σας. Σπύρος λέγομαι. Γεια σου, Σπύρο. Τίποτα. Εγώ πιστεύω πρέπει να πάρουμε ένα backup για τον Ιντέγε και να διώξουμε τον Χαμζά. Δεν διαφωνώ μαζί σου. Το θέμα όμως είναι ότι ο Γιουνές έχει συμβόλαιο. Τίποτα. Αυτά που τίποτα, κάτι διάβασε για Ρουμανία και τέτοια, ας πούμε. Δηλαδή καλύτερα να το... Εφημολογείται ότι υπάρχει πρόταση, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο αυτή τη στιγμή, κάποια ενημέρωση για το ζήτημα. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να φύγει ή δύσκολα το βλέπεις? Κοίτα, αν έρθει πρόταση για το Γιουνές και ο Άρης έχει εναλλακτική, θα φύγει. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο να φύγει ο Γιουνές, το θέμα είναι να έχεις και εσύ ένα παίχτη έτοιμο για να καλύψεις το κενό που θα δημιουργηθεί. Ναι, προφανώς. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και δύσκολο να βρει κάποιο καλύτερο από το Γιουνές, ας πούμε. Λίγο να πιέζει περισσότερο τον Ιντέγε και τη θέση. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ο Ιντέγε τι ανταγωνισμό έχει εσωτερικά. Με το Γιουνές, όσο παρουσιάζει αυτή την εικόνα, είναι η αλήθεια ότι δεν έχει. Αυτό κατάλαβα. Δηλαδή για να γίνει καλύτερο και ω βασικό σεντερφόρ, πρέπει και ο δεύτερο να σε πιέζει λίγο, θεωρώ. Είναι μια θέση, αυτό που έλεγα και πριν, αν άκουγε, είναι κάποιε θέσει που ο Άρης για να πάρει πρέπει να διώξει. Ναι, κατάλαβα ότι το. Μια άλλη θέση είναι στα χάφα, ας πούμε. Πες μου, ναι. Αυτό που είχε ακουστεί ότι έχει ξενικιάσει και έχει Airbnb ισχύει. Ποιος? Ή όχι. Για τον Γιουνές. Μεσίτης του δεν είμαι, ας πω την αλήθεια. Αλλά εντάξει, εύκολα μπορεί να διασταυρωθεί. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό. Δηλαδή, ο Ιντέγε καλός χρυσός, ρε παιδί μου, αλλά αν έχει κάποιον, ρε παιδί μου, για δεύτερο, εκεί πέρα να του βάζει λίγο πιο πολύ ανταγωνισμό, θεωρώ ότι Και στο φορ, βέβαια, ξεχνάμε και κάτι άλλο. Στο Διαμαντόπουλο που γράψατε, για το Διαμαντόπουλο. Ναι, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει αυτό. Είναι για τρίτος, ας πούμε, ή σε περίπτωση που φύγει. Για τρίτος θα έρθει ο Διαμαντόπουλος. Και μην ξεχνάμε, βέβαια, κάτι. Το οποίο εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο 100%, αλλά είναι μια επιλογή. Ότι για την κορυφή της επίθεσης υπάρχει και ο Ντιγκινί με προϋποθέσεις. Απλά ο Ντιγκινί έχει την ταχύτητα, έχει την κάθετη κίνηση, δεν έχει την τελική προσπάθεια τόσο πολύ. Δεν είναι killer. Εντάξει, κοίτα, ούτε ο Ντέγκη, ας πούμε, δεν είναι killer, παιδί μου. Απλώς είναι μια καλύτερη. Ο Ντιγκινί είναι ένας ωραίος επιθετικός στο χώρο. Σωστό. Δεν είναι τόσο θηρίο σαν τον άλλο. Όχι. Να δίνει μάχη. Ένα ωραίο επιθετικό στο χώρο την κίνηση. Ναι, κατάλαβα. Εσύ δηλαδή τι λες, δεν χρειάζεται όμως άλλο φόρ. Εγώ πιστεύω ότι θέλει. Το θέμα όμως είναι, γιατί πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και το οικονομικό. Μπορεί να πάρει. Ναι. Θες να ανοιχτεί παραπάνω. Σε παίρνει να ανοιχτεί παραπάνω. Θες να περιμένει το Γενάρη. Ναι, να σου ρωτήσω, ας πούμε, γιατί ας πούμε, ρε παιδί μου, σαν ανθρωπική είναι κακή να δει το Φετφατζίδι 1 εκατομμύριο. Που γράφτηκε. Ναι. Και με το συμβόλαιο του, ας πούμε, ένα 250-300, ας πούμε, και απέναμε δύο τραμπίζεξες και επιλογές είχες για έτοιμους. Για ένα εξτρέμ και για ένα φόρ, ας πούμε, ρε παιδί μου. Πάντα, αυτό που το είπες από μόνος σου, πάντα πρέπει να έχεις και εναλλακτικές έτοιμες. Και τώρα νομίζω ότι είναι λίγο αργά ο Άρης να αφήσει έναν παίχτη που τον οποίο τον έχει στα βασικά του πλάνα να αποχωρήσει. Ναι, αν ήταν ένας παίχτης που δεν τον υπολόγιζε, okay. Κοίτα να δεις, για το Φετφατζίδι τώρα, ρε παιδί μου, επιθετικά όχι, είναι καλός, έτσι. Αλλά δεν βλέπεις ότι από τα δεξιά υπάρχει ένα θέμα αμυντικά, τακτικά. Αυτό περιμένεις σε κάποια παιχνίδια να στο διορθώσει ο Μαντσίνη, ο οποίος έχει αυτή τη συνέπεια στο να γυρίζει και να δίνει βοήθειες ανασταλτικά. Είναι αυτό που έκανε ο Ματέο. Ναι. Συμφωνώ. Απλά στο ποδόσφαιρο δεν μπορούν να μαρκάρουν όλοι. Και μετά δηλαδή ο Φετφατζίδης να πάει πίσω από το φορ και αριστερά να βγει, ας πούμε, πιο στην κοινή. Εγώ το Φετφατζίδη δεν θα τον πήγαινα πίσω από το φορ. Για μένα ο Φετφατζίδης είναι winger. Είναι ο παίχτης που έχει την ατομική ενέργεια να δημιουργήσει ρήγματα τα πλάγια. Αυτό και να σπάσει μέσα στην περιοχή αυτό που κάνουμε στιγμής. Και εσύ λες να πάει ο Μαντσίνη πίσω από το φορ και να βοηθάει, δηλαδή αμυντικά να πάει δεξιά και να βοηθάει ο Μαντσίνη. Δεν είναι απαραίτητο να παίζουν και οι δύο. Κάποιες φορές θα παίζει ο ένα, κάποιες φορές θα παίζει ο άλλος. Ο Μαντσίνη, πρόσεξε, ο Μαντσίνη έχει την ικανότητα κιόλας, βάσει των αριθμών του,
Με δεδομένο ότι έχει παίξει πολλές φορές ως εσωτερικός μέσος, μπορεί να παίξει και στον άξονα. Μπορεί να τον βάλεις δηλαδή ως δεκάρι. Η φυσική του θέση είναι δεξιά. Αλλά το θέμα τώρα είναι η διαχείριση και πώς θα το δει ο Παντελίδης. Δηλαδή το Φεσπατζίδη λες όχι πίσω από το φορ. Εγώ, ο Παντελίδης μπορεί να το βάλει πίσω το φορ κάποια στιγμή. Εγώ δεν σου λέω ότι μπορεί να το κάνει. Εγώ τι θα έκανα. Εγώ δεν θα τον έβαζα εκεί πέρα. Από την πλευρά του αν το είδες πήγε το γκολ. Αν το είδες από την πλευρά του το γκολ με τον Όφη, από την πέρα το φάγα. Το γκολ με... Δηλαδή, αυτό που έβαλε ο Άρης εμείς. Και αυτό που έβαλε ο Άρης και αυτό που φάγαμε. Ναι, αλλά είναι η κίνηση του Φεσπατζίδη που συνέγγειλε στον άξονα τα πλάγια. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εντάξει, όντως, μπορεί να μην φταίρει. Τώρα, εγώ θυμάμαι ότι το φάγαμε από δεξιά το γκολ, γι' αυτό το είπα. Κατάλαβες, όχι ότι... Το θέμα με τη δεξιά σου πλευρά είναι ότι έχεις έναν επιθετικό back, το οποίο, για τον οποίο η άμυνα δεν είναι και το φόρτε του, εκτός αν έχει εντολή να μένει πίσω ή να ανεβαίνει μέχρι το κέντρο, και έναν extreme, ο οποίος δεν μαρκάρει με πολύ μεγάλη συνέπεια. Γιατί δεν είναι και ένα στοιχείο του παιχνιδιού του. Ναι. Απλώς στα μάτς που είναι λίγο πιο δύσκολα, αυτό θα σου γυρνάει μπούμεραν. Στα μάτς που είναι πιο δύσκολα, θα πρέπει να λες στο Σούντγκρεν, ναι. Και θα τον λέει φαντάζομαι ο Παντελίδης, να μην ανεβαίνει τόσο πολύ και να κάθεται πίσω. Ναι, και πάλι όμως, αν τον τουμπλάρουν ας πούμε, από την πλευρά του, αν τον τουμπλάρει το αριστερό μπακ της άλλης ομάδας, ας πούμε, και βγαίνει 2-1. Θα πρέπει να δώσει βοήθεια εκεί ο Extreme, δεν γίνεται. Ή να υπάρξει η διαγώνια κάλυψη, ναι. από τον Χαβ. Από τον ένα χαφ, το Σάσα δηλαδή. Αν υπάρχει διαγώνια κάλυψη το χαφ, μετά δημιουργείται κενό στον άξονα. Η αλυσίδα πάει. Μετά το κενό εκείνο στον άξονα το καλύπτει επιτελικός μέσος. Που γυρίζει πίσω για να βοηθήσει την άμυνα. Ο Ντιγκινία, ας πούμε. Ναι. Που το έκανε στον γκολ του Όφη. Άρα λες, ρε παιδί μου, θα καλύπτεται έτσι στα πιο κρίσιμα μάτια. Άμα υπάρχει, αν δεν μαρκάρει ο Φετφαντζίδης, ας πούμε. Εντάξει, θα βρει τρόπους ο Παντελίδης, πιστεύω. Και για τον Ντουάρτε θέλω να ρωτήσω, ας πούμε. Υπάρχει, δηλαδή, ψάχνουμε να τον διώξουμε εμείς ή ας θέλουμε να τον βάλουμε στο rotation σιγά-σιγά. Θες σιγά-σιγά να τον βάλεις. Απλά ο Ντουάρτε πρέπει να, δηλαδή, να γίνει περισσότερο αθλητής. Ναι, δηλαδή αυτό ας πούμε δεν ελέγχεται μέσα από την ομάδα, ας πούμε. Ελέγχεται, δηλαδή, εντάξει. Η πρόοδός του δεν είναι αυτή που περιμέναν, αλλά ελπίζουν ότι μέσα στο Σεπτέμβρη θα είναι σε θέση να αγωνιστεί. Γιατί... Από ό,τι διάβασα παίρνει αυτός 300 χιλιάρικα, ας πούμε, παίρνει το δεύτερο συμβόλαιο. 2,70. Τώρα δηλαδή για 2,70 παίκτη, ας πούμε, και να μην μπορώ να το βάλει σε 2 μήνες, είναι και λίγο ξύμορο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό τόσο καιρό. Είναι θέμα διαχείρισης και του προπονητή, είναι θέμα και του ίδιου του παίχτη να βελτιωθεί και να είναι έτοιμος να παίξει. Γιατί είχα διαβάσει, ρε παιδί μου, ότι είναι λίγο ξενερωμένος αυτός. Είχα διαβάσει την εφημερίδα ότι είναι λίγο ξενερωμένος και τέτοια. Είναι λίγο ξενερωμένος γιατί είχε μείνει εκτός αποστολής από το μάτι από τον επαναληπτικό με τη Μόλντε. Ναι, αλλά όταν πάει στα εργομετρικά, ας πούμε, και είναι τα χειρότερα, δεν έχει το μυαλό να καταλάβει ότι πώς να συμπιστεύει μετά ο άλλος όταν έχει τα χειρότερα εργομετρικά στην ομάδα. Δηλαδή, και αυτός δηλαδή, αν μπει στο. Ο Ντουάρτον, δηλαδή, τον πήραμε σαν αντικαταστάτη του Ματίγια, ρε παιδί μου. Θεωρητικά, τον είχαμε πάρει. Τον Ντουάρτε τον πήρες για να σου δώσει το κάτι παραπάνω στον άξονα. Μπορεί να αγωνιστεί και στα πλάγια, αλλά η βασική του θέση είναι οχτάρι. Είναι στον άξονα, πρόσεξε όμως. Στα περισσότερα χρόνια της καριέρας του, στο 4-3-3. Το οποίο δεν ξέρω αν θα το δούμε πολλές φορές ακόμα τη φετινή σεζόν. Κοίτα, και εμείς μπορούμε να θεωρήσουμε ότι παίξουμε 4-3-3, με τον Ντιγκινί, επειδή μου να το θεωρήσω ότι είναι το δεκάρι, καταλαβαίνεις. Ναι. Δηλαδή, αν το θεωρήσω τον Ντιγκινί ότι είναι ψευτοδεκάρι, δηλαδή βοηθάει πίσω, ανεβαίνει προς τα και αυτά, είναι μια διαφορετική μορφή δεκαριού ο Ντιγκινί. Κάπως έτσι εγώ το θεωρώ. Γιατί δεν είναι μόνο επιθετικά, δεν μπορεί να πεις ότι παίζουμε 4-4-2, με δύο half, δύο winger και δύο σεντερφόρ, γιατί ο Ντιγκινί, ο Ντέγι είναι το σεντερφόρ το καθαρό. Ναι. Που μένει μπροστά και τα λοιπά. Ο Ντιγκινί όταν παίζει στο 10 είναι περισσότερο νομίζω ως το ψευτοενιάρι, δηλαδή ο κρυφός φόρινο. Το ψευτοενιάρι, ναι. Έγινε. Να σε καλά, φίλε μου. Έγινε, ευχαριστώ. Να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε άλλον. Ακόμα ένα βεβαίως. Καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Χαίρετε. Τι κάνετε, παιχτάρα μου. Καλά, εσύ. Τι θα κάνω, τελείως, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα με κάνεις, Προπονητή. Προπονητή. Σ' ακούω τόση ώρα, τα λέτε πολύ ωραία γι' αυτό. Ναι. Τι κάνεις. Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ. Παιχτάρα μου, κοίταξε να δεις. Ο Χρήστατος είναι δίπλα σου. Είχε μια υποχρέωση, θα ξαναρθείς λίγο. Υποχρέωση είναι λυπής, βέβαια, λογικό. Λοιπόν. Είναι υψηλό βαθμό τέλεχος, φίλο Χρήστατος. Δεν είναι τώρα γάστα. Νίκο. Έλα.
Άκου να δεις τώρα τι προβλήματα, πρόβλημα. Έγινε το παιχνίδι σε επανάληψη γιατί ήμουν σε γάμο και δεν μπορούσα να το δω. Αλλά ο Άρης, η λογική έδειξε ότι στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, το αχρίστευσε, δεν το συζητάμε. Έκανε 2-3 φάσεις βέβαια, αλλά δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό που είδα εγώ όμως είναι ότι δεν μπορούμε να βάλουμε γκολ. Δηλαδή κάθε 10-11 φάσεις βάζουμε γκολ και καλές φάσεις. Δηλαδή, ο Ιντέγια αυτό που χάνει δεν χάνεται. Ενώ είναι καλός παίχτης, έχει τα δύο, αξιοποιεί τα δύο center back, τον έχουν από δίπλα, μοιράζει δεξιά-αριστερά, πρέπει να ανοίξει τον γκολ, έχει πρόβλημα ψυχολογικό με τον γκολ. Άμα σπάσει την κίνια του θα βάλει πολλά πιστεύω, αλλά αυτό που είδα προχθές, φίλε μου Νίκο, δεν χάνεται. Όλα χάνονται. Όλα χάνονται. Όλα χάνονται, Νίκο μου, αλλά αυτό είναι Νίκο, σε παρακαλώ τώρα. Δίπλα είναι, μπάλα του κάνει πάσα ο τερματοφύλακας. Στο ένα μέτρο. Και η μπάλα πάει δοκάρι. Το θέλει παραπάνω από όσο πρέπει, νομίζω, η Ντίγη. Πόσο και αγχώνεται. Και αγχώνεται πολύ. Κάνει, δείχνει πόσο. Θα έρθει. Δηλαδή, θα τι έρθει. Συζητάμε, μιλάμε για ελληνικό πρωτάθλημα, δεν μιλάμε τώρα να πάμε να παίξει μια Ευρώπη. Θα, δηλαδή, έρθει. Θα έρθει, παιδιά. Τον Ιντέγη, μην πέφτετε όλοι πάνω. Πιστεύω τον Ιντέγη. Εγώ σου είπα θα είναι μέσα στου πρώτου κόρε, εγώ τον πιστεύω. Μέχρι να σπάσει την κίνια του είναι, δεν ξέρω τι να πω. Θα σπάσει. Μπορεί να σπάσει το Σάββατο. Μακάρι. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε, δεν ξέρω, πες μου για την αλλαγή του Μαρτίνα. Όσες φάσεις είδα, ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν τακτική η αλλαγή που τον έβγαλε ή όχι. Ρωτάω εσένα πώς το παιχνίδι και το είδες. Εντάξει, ο Μαρτίνας δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά, παιδιά. Γιατί δεν μπορεί να βγάλει. Κανονική προπόνηση, προετοιμασία. Είναι παίχτης που δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτά. Δηλαδή, αν το βγάλει, θα το βγάλει με δυσκολία. Το έκανε για να φρεσκάρει και λίγο την ομάδα μεσοεπιθετικά. Και μένα στο διάστημα που τον είδα επιθετικά, δεν ήταν άσχημος, ναι. Ναι, δεν ήταν καλός. Έκανε κινήσεις, δεν ξέρεις. Αυτός που μου άρεσε ήταν πολύ ο Φετβατζίδης, δεν ξέρω, τον είδα ανεβασμένο, πολύ καλό αυτό. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Όλες οι προσπάθειες από αυτόν ξεκινήσαν. Δεν ξέρω τώρα για αυτό που μου λέτε τώρα για τον Ντουάρτε. Ο Ντουάρτε έρθε με πολύ καλά, με πολύ καλό βιογραφικό. Δεν μπορώ να καταλάβω με τόση προετοιμασία γιατί τόσο χαμηλά στα εργομέτρικα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί έχουμε παίξει μπάλα. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάει με πολύ αργά βήματα, εντάξει, και ναι, αυτό δεν μπορώ να το υπάρχει καταλάβω. Προβληματισμός για τον Ντουάρτε, αλλά παράλληλα υπάρχει και προσπάθεια ώστε να έρθει στα επιθυμητά επίπεδα. Ναι, μήπως δεν είναι και καλά ψυχολογικά, δεν του κάθεσε η Ελλάδα, δεν ξέρω τι να πω, δεν του κάθεσε η ομάδα. Εντάξει, είναι και λίγο ξενερωμένος. Ξέρεις, παίζει ρόλο πολύ μεγάλο, ξέρεις. Ναι. Το άλλο τώρα, αυτό που με ανησυχεί είναι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι για το αριστερό μπακ. Ότι τι. Αυτός ο Ντεμπός, πώς λεγόταν, που ήρθε και... Ναι. Μία ομάδα για να χτιστεί, για να είναι ομάδα καλύτερη και του χρόνου και το Γενάρη, γιατί έδειξε ο Τζανακάκη. Να πάρεις ποιον δηλαδή. Υποτίθεται να πάρεις ένα μπακ που θα είναι καλύτερος και του Κόρκουτ ακόμα. Για να μπορείς να κάνεις και το κάτι παραπάνω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή έφυγε ο Τζανακάκης, οκ, ό,τι μπορείς ο Μπαλκάρη έκανε και πραγματικά τον ευχαριστώ σαν φίλαθλος για ό,τι έχει κάνει στον Άρη. Τζανακάκης είναι δεξί μπακ πρώτα απ' όλα. Τα δεξί. Συγγνώμη, αριστερά ο Κόρκουτ που παίζει, δηλαδή δεξιά δεν παίζει. Αριστερά παίζει ο Κόρκουτ, αριστερά. Πού ψάχνουμε ρε παιδιά, αριστερό. Αριστερό μπακ ψάχνεις. Η θέση του Κόρκουτ είναι αριστερό. Αριστερό μπακ είναι. Ρεμάκι, μπράβο, άλλη ομάδα βλέπεις. Ωραία, Νίκο μου. Okay. Εκεί πέρα ποιον έχουμε τώρα. Τον Κόρκουτ μόνο έχουμε. Ο Κωνσταντίνης είναι μπακ από τον Σούντγκρεν. Ο Σούντγκρεν είναι με τον Κωνσταντινίδη, σωστά. Σωστά. Μπράβο, και ο Κόρκουτ είναι μόνος του. Ναι. Μπράβο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να πάρεις έναν παίχτη ο οποίος να είναι εισάξιος ή καλύτερος του Κόρκουτ για να μπορέσει να υπάρχει και η άμυλα και να κάνεις και το ένα βήμα παραπάνω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν αποφασίσει ο Καρυπίδης να δώσει λιγότερα λεφτά για μπακ, αριστερό, κουμάντο στην τσέπη του, δεν θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κουμάντο. Εμείς μιλάμε σαν φίλαθλοι, πρόσεξε, εμείς μιλάμε σαν φίλαθλοι που στερούμαστε τα πάντα για να μιλούμε και βγαίνουμε στο ραδιό μου να πούμε την άποψή μας. Ναι. Ο Καρυπίδης αν θέλει να κάνει ό,τι κάνει, είναι δικαίωμά του. Ναι. Επιλογή, αυτός θα χρεωθεί την επιτυχία και την αποτυχία. Εμείς λέμε την άποψή μας. Εννοεί. Εγώ σαν φίλαθλος λοιπόν θεωρώ ότι όταν φτάνουμε σε αυτά τα επίπεδα πρέπει να κάνεις το βήμα το παραπάνω. Αυτή είναι η άποψή μου. Για τα 100.000, 150 αν θα δώσεις παραπάνω λιγότερα δεν νομίζω ότι είναι υπέρβαση για να παίχτε. Αυτή είναι η άποψή μου.
Ναι. Τώρα για το Σούνγκερ και σταματάω για να μην σε κουράζω. Δεν με κουράζει μάκι μου ποτέ. Αμυντικά αγορίνα μου δεν μου αρέσει. Επιθετικά μπορεί να βρήκα κάτι καλύτερο, αλλά αμυντικά δεν μου αρέσει. Έχουμε κενά. Το είχαμε πει ρε παιδιά μήνες πριν έρθει ότι ο Σούντγκρεν δεν είναι το φόρτε του η άμυνα. Μην περιμένετε πολλά πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Ναι, φίλε, αλλά υποτίθεται να κάνω μια ερώτηση. Υποτίθεται ότι πήραμε ένα πλήρες back. Πλήρες back σημαίνει πάνω κάτω. Καλύπτω και κάνω και την επίθεσή μου. Εάν πήρα έναν παίχτη, έδιωξα έναν παίχτη ο οποίος αμυντικά ήταν καλός, αλλά επιθετικά δεν μου έκανε το κομμάτι μου. Αν ήταν. Τώρα πήρα έναν παίχτη να μου κάνει επιθετικά και αμυντικά να έχω πίσω πρόβλημα. Αν ήταν το ίδιο καλός επιθετικά και αμυντικά, δεν θα έρχονταν στον Άρη, θα πήγαινε στην Ντόρτμουντ. Να σου το πω έτσι. Τώρα μου το είπες πολύ ωραία. Ωραία. Το χαίρομαι. Okay, τώρα καταλαβαίνω. Ωραία. Okay. Μ' αρέσει, Νίκο μου. Λοιπόν, καλό σου απόγευμα. Να σε καλά, Μάκη μου. Να σε καλό καλά. Καλό σου απόγευμα και θα τα πούμε. Να σε γερό, φιλιά πολλά. Γεια σου. Έχουμε άλλο Χρήστο. Break. Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, φυσικά μην ξεχνάτε ότι μαζί μας η δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι ο Γιαννόπουλος. Παίρνετε το φορτηγό σας και το πάτε 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι, για να αλλάξετε σούστες, αερόφους, καμπορτισέρ, πέταλα, όλα στις καλύτερες τιμές που σας προσφέρει ο Γιαννόπουλος. Τηλέφωνο 2310-751-933. Θα πάμε στο break, θα επιστρέψουμε με τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές και με το μήνυμα που βλέπω ότι έχει στείλει ο 779. Λίμπερα 107,4, All About Aris On Air. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. FM γεννώ τα μηνύματά σας στο 54526. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-287-3-8. Ο 779 υπάρχει περίπτωση να μας μείνει αμανάτος, λέει ο Μενέντεθ, και να παίξει ως αριστερό μπακ. Προσοχή της ΠΑΕ στο θέμα ορισμού, όχι διετή ενώσεων γύρω από Θεσσαλονίκη και Ήπειρο. Αύριο θα γίνουν γνωστοί ορισμοί 779. Τους περιμένουμε ενδιαφέρον να δούμε ποιον θα επιλέξει η ΚΕΔ, όχι μόνο για μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και για το ΒΑΡ. Γιατί με αυτά που είδαμε την πρώτη αγωνιστική, με τον κύριο Τζίλο, φοβήθηκε λίγο το ματάκι μας, Χρήστο Κιώση. Εκεί είναι το σημαντικό. Εκεί είναι πλέον η ουσία, στο ΒΑΡ. Εντάξει, αυτός που είναι μέσα στο γήπεδο παίρνει την τελική απόφαση, αλλά το θέμα είναι και άλλο στο ΒΑΡ, τι θα του λέει στο αυτάκι του, τι θα του ψιθυρίζει. Γιατί ο Τζίλος δεν του ψιθύριζε μάλλον για κάποιες συγκεκριμένες φάσεις στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου. Τρία λεπτά, αυτό που λέει ο Χρήστος Κιώζης. Να δώσουμε κόκκινο στο Δελιζή, να μην δώσουμε κόκκινο στο Δελιζή. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι έγινε. Για το Μενέντεθ τώρα δεν υπολογίζεται. Δηλαδή και να μείνει. Παντελίδης δεν τον έχει στα πλάνα του. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Τώρα αν είναι στο τέλος σου μείνει. Α, και δεν πάρουμε αριστερό μπακ. Α, να μείνει ο Μενέντεθ. Πάλι δεν νομίζω. Είναι παίξ που δεν υπολογίζεται. Ο Ισπανός μπακ έχει στείλει και ένα μήνυμα φίλος ο Στέλιος. Κάτσε να το δω. Πάντως λέει, όντως ηγετικό στέλεχος ο Τσάλτ. Μίλησε χθες μισή ώρα για ποδόσφαιρο, σταματάνε και τα ειδόνια να κελαϊδάνε όταν μιλάει σοβαρά και κάλυψε το κενό των διακοπών. Ηγετικό στέλεχος. Είναι ρε φίλε, ηγετικό στέλεχος. Εντάξει. Έρχεται εδώ πέρα, έχει ένα μέγεθος. 23 χρόνια. Τι νομίζεις, έτσι είναι. Και εμείς 20 χρόνια, έτσι, δεν θα είμαστε. Θα δείξει το χειροκρότημα, Χριστόγιος. Λοιπόν, διαβάζω ένα δημοσίευμα. Επαναλαμβάνω, ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-287 και 3-8 από Ρουμανία. Δηλώσεις του προπονητή της Πετρολούλ, Φλάβιο Στόικαν, ο οποίος αναφέρει ότι η ομάδα του βρίσκεται σε επαφές με τον Άρη για να απόξει του Χάμσα Γιουνές. Η ιστοσελίδα gsp.ro φιλοξενεί δηλώσεις του τεχνικού της Πετρολούλ. Ο οποίος λέει ότι είμαστε σε επαφή με τον Χάμζα που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ομάδα μας. Έχω την εντύπωση πως και ο ίδιος θα ήθελε να γυρίσει στην πόλη μας. Ψάχνουμε μια λύση να το φέρουμε πίσω. Αν και η διαφορά στο οικονομικό μεταξύ των όσων παίρνει στον Άρη και σε όσα μπορούμε να του δώσουμε είναι μεγάλη. Άμα το λένε αυτοί, από την ΠΑΕ πάντως δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ότι αν έρθει μια καλή πρόταση για τον Γιουνές, ο Άρης δεν θα πει όχι. Με την προϋπόθεση πάντα ότι θα έχει έτοιμη και μια εναλλακτική ώστε να καλύψει το κενό του Τινίσιου αν αποχωρήσει τελικά λίγο πριν την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου. Για το θέμα του Μποχωρίδη, επειδή ρωτάτε και από χθες το βράδυ υπάρχουν και δημοσιεύματα και ρεπορτάζ, το πιο πιθανό είναι να ξεκαθαρίσει μέχρι το βράδυ. Ο Άρης υποστηρίζει ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Η πλευρά του παίχτη υποστηρίζει ότι στις 16 Αυγούστου δεν έχει συμβόλαιο. Και παίζονται παιχνίδια τώρα αυτή τη στιγμή και από τις δύο πλευρές. Το ότι ο παίχτης έχει έρθει σε επαφή με τον Παναθηναϊκό είναι δεδομένο.
Ο Άρης προσπαθεί πατώντας πάνω στο δικό του επιχείρημα ότι έχει συμβόλαιο παίκτης ακόμα να τον κρατήσει. Γιατί δεν ξέρει ακόμα τι θα γίνει σίγουρα με τα μπαν. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε, ο Άρης δεν τα έχει λύσει οριστικά και επίσημα. Και μπορεί να αποκτήσει μόνο Έλληνες παίκτες. Άρα γι' αυτό το λόγο επιμένει και στην περίπτωση του Μποχορίδη, η οποία επαναλαμβάνω όπως αναφέρει το τελευταίο ρεπορτάζ και το Αντώνη του Γκάτζιου Γιόλας στο Λαμπαουτάρης, αναμένεται να ξεκαθαρίσει, είναι πολύ πιθανό να ξεκαθαρίσει μέχρι το βράδυ. Έχουν γίνει επαφές μέσα στη μέρα και περιμένουμε μέχρι το βράδυ τις οριστικές εξελίξεις. Μιας και ανοίξαμε κουβέντα για τον μπάσκετ, από σήμερα το πρωί βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και ο Βίκτορ Σανικίτζε. Έχασε ένα τεχνικό διευθυντή στο ποδόσφαιρο, απέκτησε έναν άλλο στον μπάσκετ, Χριστογιώση. Ο Γεωργιανός βρίσκεται εδώ και μάλιστα από το αεροδρόμιο πήγε κατευθείαν στο Παλέ το πρωί, όπου συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Άρη, με τον Σούλη Μαρκόπουλο. Είχε την πρώτη γνωριμία και με τους παίχτες της ομάδας. Πιάνει δουλειά ο Σάνι, όπως τον λέγανε κάποτε, που έπαιξε στον Άρη βαριά ένα μήνα και μετά διεκδικούσε όλα τα χρήματα. Δεν πειράζει, άμα μπορέσει να βοηθήσει από αυτό το πόστο, ουσιαστικά, και να μην τον έχουμε για να λέμε πλάτη, έχουμε τον Βίκτορ Σανικίτζε, τεχνικό διευθυντή. Καλώς ήρθε ο άνθρωπος, εννοείται. Θετικοί είμαστε σε αυτό το κομμάτι. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η δουλειά του και πώς θα αποδώσει φυσικά ο Γεωργιανός σε αυτό το καινούργιο πόστο για τον ίδιο. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Χαίρετε. Χαίρετε. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Καλά, λέω. Ο φιλοδερφός μου τι έγινε? Έμισε. Αυτό πήρα. Βγήκε έξω, βαράει ένα σάκο του box. Λοιπόν, αφού βαράει ένα σάκο του box, κάτι σε καλή κατάσταση. Αφού βαράει εσένα, τυχερός. Όχι, πώς... εντάξει. Τυχερός. Μια φορά κυνηγιόμασταν, μόνο πριν χρόνια. έχει γίνει και αυτό. Αλλά δεν με πιάσε. Αλλά εδώ, δεν με πιάσε. Εδώ θα πλακωνόμουν το Σαββάτο με Αριανό, εγώ που τα αποφεύγω στο διάλογο του. Γιατί ρε Στέλιο, γιατί? Γιατί τελειώνει το μάτς και μάλλον άλλο μάτς βλέπαν όλοι. Αμάρ. Δηλαδή την ισοπεδώσαν την ομάδα, την κάνανε χειρότερη και της Β' Εθνικής. Γι' αυτό έλεγα χθες ότι ποτέ μην εκφράζουμε γνώμη αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Εκείνη τη στιγμή, και ειδικά με τα πάσιμα αποτέλεσμα, εκείνη τη στιγμή οι σφιγμοί δεν μας επιτρέπουν να έχουμε καθαρό τρόπο σκέψης. Εντάξει, το μάτι, εντάξει, η μάτα δεν έπαιξε 15 λεπτά το πρώτο και μετά τα σωστά. Στο πρώτο μήχρονο που δεν ήταν τόσο καλή, είχε ευκαιρίες να το κάνει και 1-1 και 2-1. Είχε το δοκάρι, είχε εκείνο τον Τιγκινί στο πλάγια που βγαίνει μόνος του και δεν προλαβαίνει να τη σπάσει που είναι 2 τερματοφύλακα. Είχε εκείνο τον Πετραντζίδη που την πιάνει με τον Μπούτι ενώ έκανε την κίνηση για να την πιάσει πλασέ για να βάλει κόρ. Και έφαγε ένα γκολ που εντάξει, φέρει μεγάλη ευθύνη, φέρει τον τερματοφύλακα. Πολύ μεγάλη ευθύνη. Ναι. Φέρει μεγάλη ευθύνη. Δεν φέρει για μένα τη μεγαλύτερη, αλλά φέρει και αυτός. Έλα, ρε φίλε, δεν είναι ακρακονία. Ναι, δεν είναι γωνία. Σου λέω φέρει ευθύνη, αλλά... Είναι σχεδόν δίπλα του και είναι έξω στη μεγάλη περιοχή. Μην τραφούμε τώρα. Φταίει και ο Τιγκινί εκεί που... Άμα δεις ένα Τιγκινί εκεί που δεν βγαίνει να μαρκάρει αυτό που έρχεται από πίσω του. Ναι. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα τι να κάνουμε. Δηλαδή ο Τιγκινί δεν είχε κάνει πέναλτι. Ποιος το βάρεσε εγώ? Πέρσι μάλλον έγινε τα πέναλτι και τα φάουλ. Είπαμε να τελειώσει το Καρακουσκλίκι. Ναι. Φέτος. Εντάξει. Δεν έγινε. Είχε το δοκάρια. Είχε μια ευκαιρία εκεί με το Ντέγε. Και ένα πέναλτι που το είδε μόλις τώρα ότι ήταν πέναλτι, γιατί εκείνη τη στιγμή το κατάλαβε κανείς ότι ήταν πέναλτι. Ναι. Από εκεί και πέρα μπορούσε να κερδίσεις και άνετα. Το πιο αρχιτικό ξέρεις ποιο ήτανε? Ποιο? Ότι η ομάδα δεν τη δίνουν φάουλ στην περιοχή, τους καταλάβει. Δεν? Δεν τη δίνουν φάουλ έξω από την περιοχή. Δεν παίρνουν πολλά, όχι. Τα παίρνουν τα περισσότερα μακριά σχετικά. Τη δίνουνε προς το πλάι. Επειδή ξέρουν ότι θα τα βαρέσει ο Ματίγερ και θα κάνει γκολ γι' αυτό. Γιατί έτσι έγινε και με τη Μόλτεν. Ναι. Με το που έβαλε τώρα ο Ματίγερ, η ομάδα για το υπόλοιπο τέκο δεν πήρε φάουλ. Έτσι όπως έγινε και με τη Μόλτεν. Εντάξει, μάθαινε λίγο ηρεμία. Θέλει. Δεν ξέρω αυτή η ανακατατάξη τελευταία στιγμή με παιχτών.
τι θα γίνει. Όλα είναι πάντα τελευταίες μέρες παίρνεις καλούς παίκτες πιο φτηνά. Εγώ έτσι ξέρω. Πάντα. Παίρνεις τελευταίες. Και ο Ματέο Γκαρσία πέρσι πότε ήρθε. Όχι, είχε έρθει νωρίς. Είχε έρθει νωρίς. Έχεις φέρει σε τέτοιες περιόδους Πλατέλα. Όταν κοινέ έφερε τον καλύτερο, τον καλύτερο ξένο παίκτη που έχει περάσει ποτέ. Ποιον, α, καλά, εσύ. Κοκάρα, κοκάρα, κοκάρα. Κοκάρα, αρχηγά. Αρχηγά, όσοι μπάλα ξέρε εγώ και δεν ξέρουν όλοι αυτοί μαζί, δεν ξέρουν. Όσο μπάλα ήξερε. Δεν μιλάμε χαρακτήρα και μυαλό, έτσι. Όσο μπάλα ήξερε αγωνιστικά. Ναι. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, η ομάδα πρέπει να κάνει κίνηση από τα φύλακα. Ναι. Να δούμε, εντάξει, ο Μαρτίνς θα κλείσει σήμερα, οπότε. Θεωρητικά είμαστε καλά μπροστά, πολύ καλά, γιατί μπαίνει και ο Μπρούνο Γκάμα. Έμεσο Σεπτέμβρη και αυτός, ναι. Θα χάσει τον Βόλο, νομίζω ότι το μάθει τον Παναθηναϊκό, μπορεί. Έτσι. Και μπαίνει και ο Βέλες. Τώρα, αν γίνει μία κίνηση επιθετικού, αλλά θεωρώ θέλει επιθετικό κοντό. Κοντό και γρήγορο. Πιο κοντά τον Ιντέγελες. Ναι, ρε παιδί μου, το έχω ξαναπεί ότι το DNA της ομάδας μας δεν είναι το βαρύ center forward. Τι να κάνουμε τώρα. Άλλες ομάδες, το DNA τους μπορεί να είναι το βαρύ center forward. Εμάς το DNA σαν ομάδα δεν έχουμε το βαρύ. Θέλουμε να έχουμε κοντούς και ευέλικτους. Μαζί σου. Δεν είναι στο DNA μας το βαρύ forward. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή... Delorte. Όχι, Delorte δεν είναι. Delorte. Δεν είναι. Γι' αυτό δεν ακούμπησε μία. Ενώ ο Κάμπορα ακούμπησε. Χαβιέ ήταν σκηνή. Ο Ρουίς ακούμπησε. Καρχαρίας, βέβαια. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Ακόμα και ο Μπομπαντίγια δεν είναι ψηλό center forward. Το ψηλό το φορ για να το φέρεις θα πρέπει να βρεις ένα ψηλό φορ που θα πρέπει να ξέρει πολύ μπάλα και αυτό δεν συνηθίζεται. Και δεν υπάρχει πλέον. Και δεν υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, έχει αρχίσει να εξαλείφεται δεν πλέον. Δεν υπάρχει ναι. Αυτό πράγμα. Δεν υπάρχει. Είναι ένας Κέιν, ας πούμε, αλλά ο Κέιν είναι Κέιν. Εντάξει. Είναι άλλος, και, άλλος δηλαδή, ψηλός τώρα φορ. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή στους χιλιάδες τώρα, έτσι. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και ο Σαλάχ που είναι αυτή της ομάδας με το πουλί. Το πουλί. Αυτά στον κολλητό σου να τα λες, όχι σε μένα, γιατί αυτό την υποστηρίζει. Εγώ δεν τα λέω. Δηλαδή, υποστηρίζει ομάδα που έχει με το πουλί. Ακριβώς, λέω είναι ντροπή σου, ρε φίλε. Ντροπή σου. Δεν θα υποστηρίζει ποτέ αριανός ομάδα πράγμα, που έχει. Αριανός πράγμα τώρα. Που να έχει έμβλημα πουλί. Ρε, δεν υπάρχει ομάδα που να έχει έμβλημα πουλί και ομάδα με ασπρόμαυρα, τι γίνεται να υποστηρίξει. Κάποτε ήμουν πουλί και με αγαπούσαν πολύ. Δεν γίνεται. Οπότε. Ακόμα και αυτός ο Σαλάχ είναι που είναι παιχτάρα, έτσι. Καλά, ναι, εντάξει. Που είναι κοντός ο άνθρωπος. Δηλαδή τώρα δεν στην τετράδα θα έχει η Μπαρσελόνα μπροστά και πρέπει να σου πει είναι αυτή η ομάδα να παίξει με σεντερφόρ ψηλό. Ναι. Δεν λέω ότι είμαστε Μπαρσελόνα, για να μην βγει κανείς και πει ότι είμαστε στην Μπαρσελόνα, αλλά αν πάρει και τον Νεϊμάρ θα έχει Μέση, Κριεσμάν, Νεϊμάρ και Σουάρες. Αυτή είναι η τέσσερις μπροστά που θα παίζουν. Κοντή και γρήγορη. Έτσι γίνεται, τι να κάνουμε τώρα. Για να μπορείς να πιέσεις κιόλας, μπορείς να κάνεις. Και φυσικά εντάξει, για το Περδατίδη θα είχα πει, αλλά γίνα λίγο και πίσω, ρε αδερφέ. Γίνα λίγο και πίσω. Πλήρωσε το ταξί να γυρίσει και λίγο δυνάμουν από το κέντρο και πίσω. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν το έχουν όλοι αυτό, τι να κάνουμε. Εντάξει. Ξέρεις πότε άλλαξε η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Όταν έβαλε τον Φατζίδη πίσω από τον Ντέγε και έβαλε τον Πέστον, τον Δικινή, μαζί με τον Σούγκρεν, εκεί η ομάδα ισορρόπησε. Ναι. Όσο ήταν Σούγκρεν και Φατζίδη, μαζί ήταν πλημμύρα από εκείνη την πλευρά. Ναι, εντάξει, πρέπει να είναι ένας θα μαρκάρει λίγο παραπάνω εκεί. Πλημμύρα. Ξεκινά το δεύτερο μήχρονο και λέει ο Φατζίδη, τον Σούγκρεν, μην ανεβαίνεις εσύ. Το λέει άλλος, μα να ανεβαίνω, του λέει, όχι, γιατί χρειάζεται, μην ανεβαίνεις. Σούγκρεν είχε εντολή να ανεβαίνει. Γι' αυτό τον έβλεπε συνέχεια να κυνηγάει το Σεμέδο. Και ο Σάσα ανακαλύπτει το κενό του. Εντάξει, μιλάμε τώρα πολύ, ο κορυφαίος, έτσι.
Ναι, 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 είναι. Είναι. Εξελίσσεται σε λίρα 100 αυτού. Δηλαδή είναι η μεταγραφή μέχρι στιγμή που μα έχει βγει μέχρι στιγμή. Δεν είναι η κορυφαία σου η μεταγραφή. Και πρόσεξε, είναι και από τι τελευταίε που έχει κάνει. Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν το συζητάμε τώρα. Σαν τον Τζουάρτ ένα πράγμα. Σαν τον? Σαν τον Τζουάρτ ένα πράγμα. Και αυτό τρέχει πολύ. Δεν σταματάει να τρέχει. Θα τον δούμε κι αυτό. Ο Ντουάρτε μου θυμίζει λίγο εκείνο εκεί το που είχε ανέρθει την Κοντομινά. Αυτό φερετένικο. Ήταν η άλλη εκεί το... Θέλω να σου πω κάτι. Δεν θα σου βγουν όλες οι μεταγραφές. Αυτό είναι δηλαδή το... Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Εντάξει, κάποιοι δεν θα σου βγουν. Απλά, τίποτα κάτι. Απλά είναι πολλά τα λεφτά. Ακριβώς. Γι' αυτό ασχολείσαι όπως... περισσότερο με τον Ντουάρτε. Και όπως και του Μενέντες, έτσι. Και αυτός βέβαια. Όπως και του άλλου στο κέντρο. Πολλά τα λεφτά. Πιανούρα. Κάνα έχεις το κέντρο, δεν είναι 220.000. Α, τον Μπάσα. Ε, καλά, εκείνος είναι. Και εκεί πολλά τα λεφτά. Πολλά, πολλά, πολλά. Πολλά. Εντάξει. Πολλά. Μπορείς να βρεις, ξέρω εγώ, με αυτά τα λεφτά, κάποιος με διαφορετικό στυλ, με διαφορετικό... Ό,τι δεν έχουμε, ό,τι έχουμε μπροστά στην τερφόρ δεν έχουμε στο κέντρο. Να σου, να σου πω κάτι, Στέλιο. Στη φάση που φτάσαμε είναι πάρα πολύ δύσκολο να διώξει παίχτη. Αν καταφέρουμε και διώξουμε τον Μενέντες, θα είναι επιτυχία. Και παίχτη που έχει καλό συμβόλαιο. Αυτά έπρεπε να γίνουν νωρίτερα. Όχι αν τώρα. Αν καταφέρουμε και διώξουμε τον Μενέντες, γιατί τα κάθε μία αυτός ο Μπεμπόκ δεν ξέρω κατά πόσο μας περιμένει εμάς ο άνθρωπος. Ε, καλά. Έτσι δεν είναι. Και κατά πόσο θα πας στο τέλος για τον Μπεμπόκ και δεν αλλάξει κάτι συνέχεια. Ναι, μπορεί να πάρεις και η μπάνια, λέω εγώ. Εντάξει, θα φανεί, δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί και ο Ιμπάνιες δεν ήταν ευθυνούλης, εντάξει. Εκείνη ήταν ευθυνούλης, εντάξει, δεν είναι καλύτερος ο Ντεμπόκ όμως, έτσι. Να συζητάμε τώρα, ένας καλός Ιμπάνιες είναι ένας καλός Ιμπάνιες. Όπως και το κάνεις, ανεβάζεις επίπεδο στα άκρα σου. Και... Ναι. Αλλά ναι, δεν θα παίζει και στόπερ όμως, ενώ ο άλλος παίζει και στόπερ. Στο πέρα έχω 4 πλέον στην Ελλάδα. Να σου πω κάτι για την Ελλάδα και το κύπελο με Δελιζή Σόζα backup. Καλά είμαστε, εντάξει. Τέλος πάντων, φύγε να πάω για τον τελευταίο. Άντε, γιατί κλείνουμε σιγά σιγά. Γεια σου, φιλαράκι μου. Τελευταίος, μην παίρνετε άλλο. Ένας ακόμα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Πού σταμάτησε. Γεια σας, Ιερσταμ. Μας λείπει λίγο ύψος στο κέντρο. Ποιος? Ύψος. Μας λείπει. Ναι. Μας λείπει, αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή, εκτός ότι δεν μαρκάρουμε, έχουμε και πρόβλημα και στην καντήλα που θα γίνει. Γι' αυτό θέλεις έναν. Για να χάσουμε τη φάση. Εντάξει, έχεις τον Σάσα να καλύπτει χώρους. Δεν έχουμε στο κέντρο. Έχεις τον Σάσα για να καλύπτει χώρους, αλλά το κλασικό το εξάρι σου λείπει από το ρόστερ αυτή τη στιγμή. Ναι, ματοβετρικά δεν μπορεί να. Ναι, όχι. Γιατί ο Ματίγια δεν τρέχει. Ο Βασίλης δεν γυρνάει πίσω. Άρα έχουμε πρόβλημα. Στην ουσία έχουμε πρόβλημα στην ανάπτυξη όταν ξεκινάνε οι άλλοι την επίθεση. Κοίτα, από όλα τα παιχνίδια που έχεις δώσει μέχρι στιγμής φιλικά και επίσημα, σε δύο μόνο δεν έχεις δεχθεί γκολ με την ΑΕΛ. Αυτό κάτι δείχνει. Στα υπόλοιπα όλα έχεις δεχθεί γκολ. Γιατί δεν κόβουμε την πάρα του. Υπάρχει ένα θεματάκι αμυντικά. Γιατί σχεδόν όλα σου τα παιχνίδια έχεις δεχθεί γκολ. Δεν κόβουμε την μπάλα εύκολα στο κέντρο. Και αυτό παίζει. Είναι το πρόβλημά μας, το οποίο είναι θέμα τη σωματοδομή του ποδοσφαιριστό μας. Και του pressing το οποίο κάνεις ψηλά κάποιες φορές. Και ότι δεν τρέχουνε γενικώς. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το να τρέχεις. Είναι πολύ καλύτερα επιθετικός από τον Σιώπη. Ναι. Αλλά τα τρεξίματα του Σιώπη μας λείπουν. Δεν θεωρώ ότι σου λείπει τόσο πολύ τα τρεξίματα του Σιώπη. Το να κόβει. Γιατί δεν κόβει το ίδιο με τον. Ναι, κόβει έτρεχε, ο Σάσα, αλλά δεν κόβει το ίδιο με τον Σιώπη. Αλλά θα σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο θέμα. Ο Σιώπης έτρεχε και έκοβε. Το εννοώ. Ναι. Και είναι και το θέμα. Εσύ λες τρέχουνε. Το θέμα είναι να τρέχεις, αλλά και να τρέχεις αποτελεσματικά και να πρεσάρεις αποτελεσματικά. Έχεις δίκιο. Αλλά φάνηκε πάρα πολύ πεσμένο ο Ματίγια, διότι δεν τρέχει γι' αυτόν ο Σιώπης. Ναι. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Ευχαριστούμε πολύ τα Data Labs, τα οποία ήταν μαζί μας στη σημερινή εκπομπή.
παρακολούθη. Σεμινάρια συν πληροφορική, αν θες να γίνεις expert πάνω στον κλάδο και απαραίτητο στην αγορά εργασίας. Σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων τεχνικού δικτύου και απέκτηση πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Τηλέφωνο 2310-22-2962 και τα datalabs. datalabs.edu.gr ή επισκέφτεστε τα γραφεία της Datalabs στο κέντρο της πόλης, Εθνικής Αμήνης 14α. Ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά.